άχρωμος, άγευστος, άοσμος, χωρίς συγκεκριμένες δεσμεύσεις και με επιστράτευση των αναμενωμένων τσιτάτων περί ενότητος, ανανεώσεως και πολιτικής αυτονομίας, εμφανίστηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο κομματικό συνέδριο. Τόσο στην έναρξη, όσο και στο κλείσιμο της τριήμερης διαδικασίας, ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ προχώρησε σε άνευρες ομιλίες αλλά Ευρωβουλή, δίνοντας ρεσιτάλα οριστίας και ασάφειας, ενώ απογοήτευσε όλους όσοι ανέμεναν να συστηθεί επιτέλους πολιτικά και να οριοθετηθεί με σαφήνεια απέναντι στο δίπολο των δύο μεγάλων κομμάτων. Για πολλωστή φορά, αν και το συνέδριο υπήρξε καταφανέστατα η καλύτερη ευκαιρία, δεν άνοιξε τα χαρτιά του αναφορικώς με την επόμενη μέρα των εκλογών, παρόλο που δέχεται ισχυρές πιέσεις να μιλήσει χωρίς περιστροφές για το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών, με το βλέμμα ιδίως στην πρώτη κάλπη της απλής αναλογικής. Ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ πράγματι επιχείρησε με κάθε δυνατό τρόπο να εξαπολύσει διμέτωπο και να τηρήσει ίσες αποστάσεις, ισχυριζόμενος πως θέλουμε έναν ισχυρό πόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία που δεν θα θυμίζει τίποτε από τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ. Ωστόσο, σύμφωνα με παρατηρητές του συνεδρίου, προδόθηκε από μία του φράση. Επιτιθέμενος, το ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για ένα κόμμα που δεν δίστασε να συνεργαστεί με την ακροδεξιά, όπως χαρακτήρισε τους ΑΝΕΛ, προκαλώντας αρνητικές εντυπώσεις αλλά και οδηγώντας πολλούς στο να σχολιάσουν πως ο νέος πρόεδρος μάλλον γέρνει, έστω και κατάτι, προς τα δεξιά. Ποικιλοτρόπως πάντως σχολιάστηκε και η υπέρμετρη αισιοδοξία του περί επικείμενης νίκης στις εκλογές. «Προχωράμε μαζί, νικητές, στις επόμενες εθνικές εκλογές», ανέφερε, ενώ σε άλλο σημείο υπεστήριξε πως «η προσπάθειά μας δεν κοιτάζει το ταβάνι των δημοσκοπήσεων». Κατά τα λοιπά, ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχείρησε να στείλει μήνυμα στις στρατεύσεις, σε αυτούς που έμειναν στα δύσκολα, που κράτησαν τη σημαία της παρατάξεως ψηλά, αλλά και σε αυτούς που απογοητεύτηκαν από λανθασμένες πολιτικές επιλογές ή συμπεριφορές. Όπως είπε, να ενώσουν τις δυνάμεις τους με το κόμμα, ενώ αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του πως όσοι επέλεξαν να εγκαταλείψουν την παράταξη από την εξουσιομανία τους, χτυπώντας την ανελέητα ως σύγχρονοι γενίτσαροι, δεν έχουν και δεν θα έχουν καμία θέση ανάμεσά μας.